Συγκλονίζει η μαρτυρία του αστυνομικού φρουρού της Κλούβας στον ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που έγινε στόχος επίθεσης με Καλάσνικοφ το βράδυ της Δευτέρας. Τον είδα να έρχεται με προτεταμένο το όπλο. Φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Ήταν ψηλός, περίπου 1,85. Στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι αυτό που τον έσωσε ήταν η κίνησή του να πέσει στο πεζοδρόμιο για να προφυλαχθεί. Μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε, άκουσα τους πυροβολισμούς και πέσα κάτω στο πεζοδρόμιο για να προφυλαχθώ. Όταν σηκώθηκα, είδα το σκάψιμο της βολίδας πάνω στην κολόνα που στεκόμουν στο ύψος του κεφαλιού μου. Σώθηκα από θαύμα. Λίγο μετά την επίθεση, ο αστυνομικός περιέγραψε πως μία από τις σφαίρες πέρασε δίπλα από το αυτί του. Η μαρτυρία αυτή έρχεται να δέσει την εκτίμηση των αστυνομικών ότι στόχος αυτών που έκαναν την επίθεση ήταν να υπάρχουν νεκροί έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη,